Το νέο λιμάνι του Αιγαίου, το οποίο η κατασκευή συζητείται εδώ και πολλές δεκαετίες, αποτελώντας διακαή πόθο του συνόλου σχεδόν των κατοίκων του Δήμου Αιγαίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Αιγιάλιας, παραμένει 12 χρόνια μετά την πρώτη δημοπράτηση όνειρο απατηλό. Αυτά δήλωσε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στον ομό Αχαΐας Νίκος Νικολόπουλος, ο οποίος σημείωσε ότι φορέας εκτέλεσης είναι η περιφέρεια Αττικής Ελλάδος. Μάλιστα, σημείωσε ότι μέχρι σήμερα οι υπουργοί και ο υπερεφερειάρχης απέφυγαν να καταθέσουν όλα τα σχετικά έγγραφα όπως έχουν υποχρέωση από το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, επικαλούμενοι τον όγκο των φακέλων. Η κυβέρνηση, αν δεν θέλει να κερδίσει χρόνο ή αν συνειδητά δεν εξαπατά τους πολίτες, το Δημοτικό Συμβούλιο και τους φορείς, οφείλει άμεσα και δημόσια να δώσει απαντήσεις στα φυλαγόντα ζητήματα, σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Νικολόπουλος. Ένα λιμάνι σε μια πόλη είναι πηγή πλούτου, είναι μια βαριά βιομηχανία. Είδατε όλα αυτά τα παλιά, τα κτίρια, τα διατηρητέα. Είναι κτίρια από την εποχή, την ένδοξη, όπου εξαιτίας του λιμανιού και της ξανθιάς σταφίδας αυτού του πλούτου η πόλη ξεχώρισε και όλη η Αιγιάλια από όλη την Πελοπόννησο. Λοιπόν, ήταν επόμενο, περνώντας δίπλα ακριβώς από το λιμάνι, να ρωτήσω τον Γενικό Γραμματέα αν έχει να μας πει τα νέα για την ολοκλήρωση του νέου λιμανιού. Θέλω να σας πω ότι αφορμή αποτέλεσε η απάντηση που πήρα μόλις χτες από τη Βουλή. Είχα κάνει μια ερώτηση και είχα πει, είναι δυνατόν ένα λιμάνι όπως το λιμάνι του Αιγαίου, που έχει ξοδέψει κιόλας κάποια εκατομμύρια, που έχει προγραμματιστεί βάσει της μελέτης που έχει παραλυφθεί να γίνει ένα έργο με συγκεκριμένο αντικείμενο. Πώς γίνεται, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, να περικοπεί αυτή η δαπάνη και να ολοκληρωθεί το έργο? Ήθελα να μάθω περισσότερα νέα. Περισσότερα νέα από αυτά που πήρα εχθές από τον Υπουργό στη Βουλή και θα κοινοποιήσω στα μέσα ενημέρωσης. Τα νέα είναι λοιπόν ότι ένας τεχνικός σύμβουλος θα αναλάβει, μου είπε ο Περιφερειάρχης, να φέρει τον προϋπολογισμό του έργου σε εκείνα τα επίπεδα της δαπάνης που θεωρείται κρίσιμη και αναγκαία για να ολοκληρωθεί το έργο. Άρα λοιπόν, μέρα που είναι σήμερα της Παναγίας, έχω να σας πω ότι ο Περιφερειάρχης επανέλαβε ότι έχει βρει και τη φόρμουλα και τη διαδικασία για να προκηρύξει το έργο. Ξέρετε, εγώ κρατώ μια επιφύλαξη για τις διαδικασίες. Εάν μέσα από τις διαδικασίες που έχουμε θα μπορέσουμε πραγματικά να προκηρύξουμε το έργο. Ο Περιφερειάρχης ήταν απόλυτος, ο Υπουργός μου είπε ότι η Περιφέρεια θα εκτελέσει το έργο, η Περιφέρεια λοιπόν θα διαμορφώσει το νέο προϋπολογισμό. Βρήκε φουσκωμένες τις μελέτες, λέει ο Περιφερειάρχης, και τα περιτά έργα ή τα διωγγωμένα έξοδα και τις δαπάνες θα τις περικόψει. Πιστεύω και εύχομαι να το καταφέρει, εγώ θα βοηθήσω σε αυτή την κατεύθυνση. Εάν αυτό είναι αποδεδειγμένο, ότι κάποιος έκανε μια μελέτη και έβαλε 2-3 εκατομμύρια ευρώ και την παρέλαβαν οι υπηρεσίες, στα σωστή, και πληρώσαμε αυτή τη μελέτη, ενώ σήμερα αυτή τη μελέτη μπορούμε να την υλοποιήσουμε χωρίς τις πατάδες και τις δαπάνες, τότε και ο εισαγγελέας πρέπει να επέμβει και ο Περιφερειάρχης, πριν καν προκηρύξει το έργο, να διατάξει ΕΔΕ και αυτούς που έκλεψαν ουσιαστικά και ήθελαν ακόμα πιο πολύ να κλέψουν μέσα από την καινούργια εργολαβία του ελληνικού δημόσιου, να τους τιμωρήσει.